Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω αυτή τη σύντομη, ελπίζω, παρέμβαση, ευχαριστώντας από τα βάθη της καρδιάς μου το σύντροφο Αριστίδη Μπαλτά, το σύντροφο και δάσκαλο Αριστίδη Μπαλτά. Διότι την ημέρα των γενεθλιών μου, σήμερα δηλαδή, μου έκανε ίσως το πιο όμορφο δώρο που θα μπορούσα να φανταστώ. Μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω και μάλιστα να μιλήσω για κάτι που δεν σχετίζεται άμεσα ή έμεσα με τα καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Το δώρο του όμως δεν περιορίστηκε σε αυτή την ευκαιρία, είχε και μια άλλη όψη, είχε να κάνει κυρίως με τη διαδικασία της προετοιμασίας αυτής της παρέμβασης. Διότι είχα την τύχη και την ασύγκριτη ευχαρίστηση, έστω για λίγες ώρες, να αφήσω στην άκρη αυτά τα καθήκοντα και να καταδυθώ στη γραφή του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα. Μια γραφή αρκετά οικεία σε μένα, καθώς θα πρέπει να γνωρίζετε ή αν δεν γνωρίζετε θα πρέπει να το μάθετε τώρα, ότι μια ολόκληρη γενιά αριστερών, η δική μου γενιά, φαντάζομαι όμως και άλλες, αλλά εγώ μπορώ να μιλήσω για τη δική μου, γαλουχήθηκε μέσα από κάποια από τα κείμενα του τόμου που παρουσιάζονται σήμερα. Από αυτά, αλλά και από άλλα κείμενα του Μπαλτά, που αν και απουσιάζουν από το συγκεκριμένο τόμο, δεν πάβουν να συνδέονται μαζί του και να τον εγκαλούν διαρκώς. Ο χαρακτηρισμός δάσκαλος, λοιπόν, δεν είναι μια κενή περιεχομένη προσφώνηση, αλλά μια μικρή έστω αναγνώριση του συγγραφέα, ο οποίος δίδαξε πολλούς περισσότερους και περισσότερες από όσους και όσες ήταν τυπικά φοιτητές και φοιτήτριες του. Γιατί εκατοντάδες αριστεροί και αριστερές έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην ενασχόληση με τη μαρξιστική θεωρία μέσα ακριβώς από τα κείμενα του Μπαλτά. Δεν μπορεί λοιπόν παρά να είναι τεράστια τιμή να καλούμε σήμερα να μιλήσω για κάποια έστω από αυτά. Και αυτή η τιμή που μου κάνει σήμερα ο Μπαλτάς, αυτό το πολύτιμο δώρο, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζει ο ίδιος, δεν μπορώ παρά να το αναγνωρίσω με χαρά, αλλά και με όλο το χρέος που συνεπάγεται. Και ξέρετε ότι όπως σημειώνει στον επιλογό του, σε αυτό το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, αυτό το χρέος που εμπλέκεται στην ιδιάζουσα διαλεκτική του δώρου, αναλαμβάνεται για να μην αποπληρωθεί ποτέ. Απλώς αναλαμβάνεται, με όλο το βάρος που συνεπάγεται αυτή η ανάληψη. Διότι αν αποπληρωθεί, τότε το δώρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πρώτη πράξη του δράματος της ανταλλαγής. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε. Δεν σας κρύβω όμως ότι ταυτόχρονα με το συνέστημα της χαράς και της ικανοποίησης που συνεπάγεται αυτό το δώρο, με κατακλείζει και ένα συνέστημα αμηχανίας. Αμηχανίας διότι είτε το θέλω είτε όχι, βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητά μου, αυτή του Υπουργού και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση την οποία έχετε όλοι λάβει, για να μιλήσω για ένα βιβλίο που τυκλοφορείται ονόματα του κομμουνισμού. Και αναρωτιέται κανείς τι σχέση μπορεί να έχει ένας εκπρόσωπος του κράτους, της ανώτατης μάλιστα ιεραρχικής του βαθμίδας, με τον κομμουνισμό. Εδώ υπάρχει μια ασύγαστη ένταση, μια ένταση που δεν μπορεί να εκτονωθεί, ένας σκόπος που δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο βιαίως. Δηλαδή μόνο μέσω μιας ριζικής πράξης, της πράξης που τελείται δια της λήψης του λόγου. Όπως θα το ήθελε και ο Μακντάουελ λοιπόν, εναρχή είναι η πράξης που στην περίπτωσή μας είναι ο λόγος ή καλύτερα η λήψη του λόγου. Και τολμώ να πω ότι από μόνη της αυτή η πράξη δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι πολιτικά ουδέτερη. Ονόματα του κομμουνισμού λοιπόν. Επιδίωξη αυτού του βιβλίου και ομολογημένη μάλιστα είναι να συστήσει μια σαφή θεωρητική και πολιτική στόχευση. Να αναδείξει και να υπογραμμίσει τη σταθερότητα της κομμουνιστικής προοπτικής. Να αναδείξει δηλαδή την τάση των ανθρώπινων κοινωνιών να διανοίγουν διαρκώς τον ορίζοντα του κομμουνισμού. Αυτό ακριβώς ονοματίζει το βιβλίο. Όμως δεν το κάνει αυτό περιγράφοντας απλώς μια πραγματικότητα από ένα εξωτερικό σημείο. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εξάλλου καν νοητό και αυτό ο Μπαλτάς το ξέρει πάρα πολύ καλά και όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο θα το κατανοήσει επίσης. Το βιβλίο αντίθετα συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διάνοιξη. Την ίδια στιγμή δηλαδή που ονοματίζει τον κομμουνιστικό ορίζοντα, την ίδια στιγμή τον διανοίγει. Η ονοματοδοσία αυτή είναι μια επιτέλεση με τη στενή, τη φιλοσοφική έννοια του όρου. Συγκροτεί δηλαδή αυτό που ονοματίζει. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο διακινδυνεύω να πω ότι συναντάμε, παραλλαγμένη αλλά σαφή, μια κλασική θεωρητική αιμονή του Μπαλτά που ανάγεται σε μια ιδέα του Μπασελάρ, η οποία θεματοποιήθηκε και γονιμοποιήθηκε από τη σκέψη του Αλτουσέρ. Και ποια είναι αυτή η ιδέα? Αυτή η ιδέα είναι ότι το πραγματικό αντικείμενο δεν είναι κάπου εκεί έξω, μόνο του, απομονωμένο, δεν κείται κάπου εκεί έξω, δεν είναι ένα αντικείμενο κατατονοούμενο, δεν είναι άπιαστο και μη προσβάσιμο στην ολότητά του παρά μόνο περιγράψιμο εντός των ορίων του λόγου.
Αντίθετα, συγκροτείται ως αντικείμενο δια του ίδιου του λόγου. Στη δική μας περίπτωση, λοιπόν, ο κομμουνισμός δεν είναι ένα τελικό σημείο στον ιστορικό χρόνο, ένα σημείο στο οποίο η ανθρωπότητα είναι προορισμένη να καταλήξει, αλλά ακριβώς ένας ορίζοντας που διανοίγεται κάθε φορά δια της πράξης και δια του λόγου. Και ακριβώς επειδή είναι ορίζοντας, είναι εξ ορισμού πάντα ελευσόμενος, όπως σημειώνει ο Μπαλτάς, επικαλούμενος δικαίως τον Τεριντά. Ισχυρίζομαι δηλαδή ότι κάθε κείμενο αυτού του βιβλίου, από τα κείμενα που ασχολούνται με την οικοδόμηση του ενοιολογικού συστήματος του ιστορικού υλισμού, μέχρι τα αμιγώς φιλοσοφικά κείμενα, και από τα πολιτικά κείμενα παρέμβαση στη συγκυρία, μέχρι τα κείμενα που αποτείουν φόρους τιμής κατά έναν ειδικό τρόπο, επιτελούν ακριβώς αυτήν την πολιτική λειτουργία της διάνοιξης του κομμουνιστικού ορίζοντα. Το καθένα με το δικό του τρόπο και το καθένα με την προσίδια αποτελεσματικότητά του. Είναι προφανές ότι στον περιορισμένο χρόνο αυτής της παρέμβασης είναι αδύνατον να διεξέλθει οποιοδήποτε όλους αυτούς τους τρόπους με τους οποίους τα κείμενα του τόμου επιτελούν την εν λόγω λειτουργία. Για κάποια από αυτά βεβαίως, για τα περισσότερα πολιτικά, αλλά και για εκείνα που ασχολούνται με τη διασάφιση της συνολογικής συσκευής του ιστορικού υλισμού ή με την υπεράσπιση και τεκμηρίωση της επιστημονικής του αξίωσης, η λειτουργία αυτή είναι μάλλον σαφής. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα κείμενα στον παρόντα τόμο που δεν είναι εκ πρώτης όψεως ορατό πώς ακριβώς συνδέονται με τον κομμουνισμό. Μιλώ φυσικά για τα αμιγώς φιλοσοφικά κείμενα που περιέχονται στο πέμπτο μέρος του τόμου με τίτλο Φιλοσοφικές συγγένειες. Και ειδικά για τα κείμενα που επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν μια διαλογική σχέση μεταξύ Σπινόζα και Βίτκενστάιν ή ακόμα περισσότερο για τα κείμενα που αφιερώνονται αποκλειστικά σε μια ανασυγκρότηση του επιχειρήματος της λογικοφιλοσοφικής πραγματείας του τελευταίου, δηλαδή του Βίτκενστάιν, του γνωστού και διαβόητου Τρακτάτους Λόγικου Φιλοσόφικους. Πρόκειται ίσως για τις δυσκολότερες και τις πιο αποσυνδεδεμένες και απομακρυσμένες από το κεντρικό θέμα του βιβλίου πραγματεύσεις. Και είναι απορίας άξιων, εκ πρώτης όψεως πάντα, γιατί συμπεριλήφθηκαν σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ονόματα του κομμουνισμού». Τι σχέση θα μπορούσε να έχει ο Σπινόζα και πολύ περισσότερο ο Βίτκενστάιν, μαθητής του Ράσελ σημειωτέων, πολέμιο του κομμουνισμού, με τον κομμουνισμό. Με τη διάνοιξη μάλιστα του ορίζοντα του κομμουνισμού. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορώ ούτε εδώ, αλλά ούτε και πουθενά αλλού, να εξαντλήσω τους τρόπους με τους οποίους τα κείμενα αυτά επιτελούν τη συναφή πολιτική τους λειτουργία. Αυτό θα απαιτούσε μάλλον την εργασία κάποιου επαγγελματία φιλοσόφου και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είμαι τέτοιος. Μπορώ όμως να επιχειρήσω κάποιες λίγες σκέψεις που ίσως φωτίσουν αυτή την πτυχή των κειμένων, γιατί έχουν σίγουρα και άλλες, αλλά σε κάθε περίπτωση ατελώς. Νομίζω λοιπόν ότι τα κείμενα αυτά επιτυγχάνουν την πολιτική τους λειτουργία καταρχάς μέσω της θεματοποίησης της εμένειας. Της κεντρικής αυτής έννοιας, κοινή στον Σπινόζα και στο Βίτκενστάιν, ακόμη κι αν δεν ονοματίζεται ακριβώς ως τέτοια από τον τελευταίο, που δικαιώνει τελικά και τη διαλογική σχέση την οποία προσπαθεί και καταφέρνει, κατά τη γνώμη μου, να εγκαθιδρύσει ο Μπαλτάς μεταξύ τους. Τόσο ο Σπινόζα όσο και ο Βίτκενστάιν στο έργο τους υπερασπίζονται, ο ένας αποδεικνύοντας και ο άλλος δείχνοντας, όπως εξηγεί ο Μπαλτάς, ότι δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό σημείο από το οποίο μπορεί κανείς να σκοπεύσει τη γλώσσα, τη σκέψη και τον κόσμο. Και αυτή η θέση, όσο ανόητη κι αν ακούγεται, καθώς εκ πρώτης όψεως εμπλέκεται στο κλασικό αδιέξοδο κάθε σκεπτικισμού, καθώς εγκαλεί πάντοτε το ερώτημα της θέσης εκφοράς της, αυτή η θέση είναι που αφού δειχθεί με τους ειδικούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο Μπαλτάς, θεμελιώνει τη λογική αναγκαιότητα της δημοκρατίας. Η θεμελίωση αυτή, που αποτελεί απροπό και ένα από τα κεντρικά θέματα, αν όχι το κεντρικό θέμα της ηθικής του Σπινόζα, είναι προφανώς εξαιρετικά πολύπλοκη. Νομίζω όμως ότι παρά την πολυπλοκότητά της, την πολυπλοκότητα αυτής της θεμελίωσης της δημοκρατίας επί της εμένειας, μπορούμε όλοι μας να συλλάβουμε, διαισθητικά τουλάχιστον, τη σχέση των δύο. Ακόμη κι αν δεν είμαστε όλοι και όλες μας, που δεν είμαστε ακριβώς φιλόσοφοι. Διότι αν δεν υπάρχει κανένα σημείο εκτός της γλώσσας, της σκέψης και του κόσμου από το οποίο να μπορούμε να σκοπεύσουμε τη γλώσσα, τη σκέψη και τον κόσμο, αυτό το οποίο καταραίει απολύτως είναι η απολυτότητα, η αυθεντία, η πλήρης και ολοκληρωτική βεβαιότητα. Και αυτό το οποίο αναδύεται είναι ένας κόσμος χωρίς τέλος και σκοπό, χωρίς τέλος σκοπό, αναδύεται η λογική του διαλόγου, της αμοιβαίας κατανόησης αλλά και της αντιπαράθεσης, της σύγκρουσης και της ανοιχτότητας των ενδεχομένων. Αναδύεται δηλαδή η αναγκαιότητα της ίδιας της δημοκρατίας.
Αυτό ακριβώς νομίζω ότι υπερασπίζεται ο Μπαλτάς και αυτό ακριβώς δικαιώνει την επιλογή του να συμπεριλάβει αυτά τα κείμενα στον παρόντα τόμο, καθώς όπως λέει ο ίδιος στην εισαγωγή του, η αναφορά σε αυτούς τους συγγραφείς και ειδικά στο Βίτκενστάιν θέλει να υπογραμμίσει ότι το έργο του, όπως και το έργο του Σπινόζα, προσθέτω εγώ, προσφέρει μια πολύ ισχυρή βάση για να κατανοήσουμε ακριβώς τι θα πει η λυσμός. Επιτρέψτε μου όμως πριν κλείσω, επειδή ίσως να έχω λίγο κουράσει, δύο ακόμα σχόλια που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Η ανάγνωση που κάνει ο Μπαλτάς στον Βίτκενστάιν δεν είναι κατά τη γνώμη μου καθόλου μα καθόλου αθώα. Μέσω του Βίτκενστάιν νομίζω ότι σιωπηρά μεν, σαφώς δε, δικαιώνονται οι θέσεις του ύστερου Αλτουσέρ. Θέσεις που όλοι μας γνωρίζουμε πόσο βαθιά έχουν σημαδέψει τη σκέψη του Μπαλτά. Σας διαβάζω μόνο ένα σημείο από το κείμενο περί παραδειγμάτων του φιλοσοφίου, το Τρακτάτους του Βίτκενστάιν. Εκείνο που ορίζει τη σκοπιά της εμένειας, τη σκοπιά του Βίτκενστάιν εν προκειμένου, είναι ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει εξωτερικό σημείο από όπου να μπορεί να διατυπωθεί οποιαδήποτε θεωρία για τον κόσμο, τη σκέψη και τη γλώσσα γενικώς. Όμως ο ισχυρισμός αυτός είναι περίεργος όχι μόνο γιατί είναι πασιφανώς ανόητος, αλλά επιπλέον γιατί αποκλείει κάθε είδος αξιολόγησης από το εξωτερικό του. Δηλαδή δεν είναι μόνο ανόητος και αυτάρκης, αρνείται ο ίδιος να υποβληθεί σε αντικειμενική φιλοσοφική αξιολόγηση, αφού δεν εκχωρεί απολύτως τίποτα στη φιλοσοφική θεωρία, τον μοναδικό τόπο που θα μπορούσε να παράσχει τους όρους μιας τέτοιας αξιολόγησης. Το να ασπάζεται κανείς αυτή τη σκοπιά απλώς σημαίνει να επεξεργάζεται τους εκάστοτες στόχους της από το εσωτερικό της. Μια τέτοια ριζικά εσωτερική επεξεργασία δεν διαθέτει καμιά θεωρία που θα μπορούσε να την καθοδηγήσει. Αδιαφορεί παντελώς για τη φιλοσοφική της νομιμοποίηση και υπόκειται αποκλειστικά και μόνο στον εαυτό της. Με δύο λόγια, για τη σκοπιά της εμένειας και από τη σκοπιά της εμένειας, η φιλοσοφική δραστηριότητα συνίσταται μόνο στην επεξεργασία των αντίπαλων θέσεων από τα μέσα και σε τίποτα άλλο. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς διαβάζοντας αυτό το απόσπασμα, τι διαφορετικό εξέφραζε ο Αλτουσέρ όταν έλεγε ότι η φιλοσοφία δεν έχει εξωτερικό, ότι δεν έχει αντικείμενο ή και όταν συνεπαγωγικά όριζε τη φιλοσοφία ως ταξική πάλι στη θεωρία. Όμως ο Μπαλτάς, και αυτό είναι ισίως το τελευταίο μου σχόλιο, θέλει να προχωρήσει μεταμφιεσμένος. Δεν θέλει να επικαλεστεί αυτόν τον παρία της φιλοσοφίας για να υπερασπιστεί τη θέση του και καλώς. Τον δικαιώνει δια του Βίτκενστάιν, ο οποίος καλός ή κακός, μάλλον κακός, θεωρείται ο απόλυτος αναλυτικός φιλόσοφος. Έτσι, ο Μπαλτάς υιοθετεί τη στάση που υιοθέτησαν πολύ πριν από αυτόν. Ο Σπινόζα που ονόμασε τη φύση Θεό για να υπερασπιστεί τον αθεϊσμό του. Ο Αλτουσέρ που μεταμφιέστηκε σε υπερορθόδοξο μαρξιστή-λενινιστή για να υπερασπιστεί τον σπινοζισμό του. Αλλά και ο ίδιος ο Βίτκενστάιν που μεταμφιέστηκε σε αναλυτικό φιλόσοφο για να υπερασπιστεί τη λογική της εμένειας και τον ιδιότυπο μυστικισμό του. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο χώρο μεταμφιεσμένων του Μπαλτά. Καλή διασκέδαση.